Κύριε Ιωαννίδη, τι γίνεται με το θέμα των διώξεων. Ναι, ένα ζήτημα. Απολύτως κατά δικαστή έχουν βγει ήδη ανακοινώσεις και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας αλλά και του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, του Συντονισμού των Αγροτικών Συλλόγων. Είναι προβληματική τουλάχιστον η διατύπωση του συνδικαλιστή του οποίου αναφέρατε, του κ. Σιδηρόπουλου. Κοιτάξτε, είναι όμως έμπειρος και με μακρά πορεία συνδικαλιστής. Δεν αμφιβάλλω για την εμπειρία του, αλλά τώρα να λέει μερικές φορές αυτό γίνεται. Το κάνει πολύ συχνά η Νέα Δημοκρατία. Βαφτίζει το ΣΥΡΙΖΑ κομμουνιστή, με αυτό παίρνει την μπάλα τις αξίες και τα ιδανικά του κινήματος. Ο Τσίπρας έτσι έμαθε στην κομμουνιστική νεολαία Ελλάδα. Έφυγε πολύ μικρός. Ο Γιάννης ο Τραγασάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης και υπουργός ανάπτυξης, παρολίγο να ήταν ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Λοιπόν, τι ευτυχώς. Στο τσάκ ήταν. Έχασε από την Παπαρίγα. Λοιπόν, συνεχίζω. Και άλλοι. Εννοείται και γι' αυτόν τον λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα άντεξε και αναπτύσσεται. Λοιπόν, και συνεχίζω. Εσείς τους μεγαλώσατε, μην παραπονείστε. Πολλούς μεγάλωσαν πάρα πολύ. Με το φίλο μου τον Κίρτσο. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα και συνεχίζουμε. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Ωραία τάκη. Λοιπόν, συνεχίζοντας λοιπόν να πω ότι ανάμεσα στους συνδικαλιστές είναι άνθρωποι οι οποίοι και ανήκουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, άλλοι που ανήκουν μπορεί στη Νέα Δημοκρατία ή στο Πασόκ, αλλά υπάρχει μια συμφωνία πάνω στα βασικά οξύτατα ζητήματα, φλέγοντα ζητήματα της ζωής των αγροτών, των μικρομεσαίων αγροτών. Τα κοινά προβλήματα ενώνουν τον αγροτικό κόσμο. Φυσικά, και αυτή είναι η προσπάθεια. Όπως ενώνουν και τους αστικούς πληθυσμούς. Γιατί, κύριε Ιωαννίδη, κάποια στιγμή λέγαμε βασανίζεται ο αγρότης, περνάνε καλά στην πόλη. Πικρό ψωμί, αν το τρώνε στην πόλη. Αίμα και υδρότα καθημερινά μέσα σε συνθήκες ψύχους, χειμωνιάτικου ψύχους, αίμα και υδρότα είναι εδώ. Πέφτουνε κάθε μέρα στο τραπέζι, στο δρόμο από τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους και ανέργους εδώ στο Λεκανοπέδιο και στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και στην πόλη της Λάρισας μέσα, τα ξέρετε κύριε Παπαδόπουλε, και στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ιδίως στο Λεκανοπέδιο έχει γονατίσει το Λεκανοπέδιο. Και εγώ μιλάω για όλα τα μνημονιακά χρόνια. Για όλα τα μνημονιακά χρόνια μιλάω. Άλλωστε. Με μνημόνια γαλάζια, πράσινα, κόκκινα, με όλα τα μνημόνια. Ροζ θα λέγα καλύτερα. Και ροζ. Εντάξει. Να πω ένα πράγμα σε σχέση με αυτό. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε, επειδή και σήμερα είναι στην επικαιρότητα το ζήτημα του κατώτατου μισθού και τα λοιπά, της αύξησης του, πρέπει να αντιμετωπίζουμε συνολικά το λαϊκό εισόδημα, συνολικά ως εισόδημα λαϊκής οικογένειας. Γιατί ξέρετε, μπορεί να λέμε ότι από τη μία μπαίνει 1 ευρώ, αλλά από την άλλη φεύγουν 10 ευρώ. Και δεν αφορά μόνο τον κατώτατο μισθό, αφορά τις συντάξεις, αφορά το γεγονός ότι υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που κυριολεκτικά δεν έχουν να τα βγάλουν πέρα, να πληρώσουν, όπως πολύ σωστά είπατε, εισφορές κτλ. Άρα συνολικά πέφτει πάρα πολύ το λαϊκό εισόδημα. Τη λαϊκή οικογένεια πρέπει να τη δούμε ως ενιαίο σύνολο. Για να κάνω έναν κύκλο ακόμη και να πάμε σε διάλειμμα. Για την αύξηση κατά 11% του κατώτατου μισθού, που την ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός έτσι μέσα σε μια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με έναν λόγο πολιτικό, πλήρη δημοσιότητα και ούτω καθεξής. Ποια είναι η αντίδραση? Κοιτάξτε, έκανε ένα λάθος ο κύριος Τσίπρας. Στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν είχε καλέσει τιμή σε ένα και τον κύριο Βρούτση, ο οποίος ουσιαστικά εισήγαγε αυτό το νόμο. Γιατί αυτός ο νόμος δεν είναι καινούριος. Τον βάζει σε εφαρμογή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λέτε ότι ακολουθεί πολιτική της Νουδού, δηλαδή. Μα κοιτάξτε, ο κύριος Βρούτσης χειροκρότησε στη Βουλή και είπε μπράβο στην κυβέρνηση που φέρνει αυτόν τον νόμο. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ας δούμε τι κάνει λοιπόν αυτός ο νόμος. Καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις. Με απόφαση του Υπουργού θα καθορίζεται ο κατώτατος μισθός. Ο κατώτατος μισθός, ο οποίος σήμερα πράγματι κατά ουσιαστικά 25-30 ευρώ θα βάλει στην τσέπη του το μήνα αυτός ο οποίος πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό, μετά την αύξηση του αφορολόγητου, ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο, υπάρχει ένα μεγάλο... Δηλαδή λέτε ότι πάρει σε αύξηση, το μεγαλύτερο κομμάτι θα του το φάει 12 ευρώ, 14. Η κατάργηση του αφορολογήτου, η μείωση του αφορολογήτου. Η κατάργηση ή μείωση του αφορολογήτου. Όπως έφαγε και τη μείωση του συντάξεων. Κάντε μια κριτική που να έχει ένα βάθος. Τα έχει ψηφίσει αυτά η κυβέρνηση. Να ακούτε τι απαντάει. Τα έχει ψηφίσει. Θα τα ξεπαντάει. Όταν τα ξεψηφίσετε να το δεν θέλετε αύξηση. Πέστε το. Κοιτάξτε λίγο. Δεν θέλετε αύξηση.
Μήπως δεν έχετε να τους πληρώσει τους εργαζόμενους. Να σας πω το κομμουνιστικό κόμμα. Τι κάνει, δεν καταλαβαίνω. Αφήστε τις προβοκάτσες σε εμάς τώρα. Μα θέλετε άποψη. Πριν ένα μήνα καταθέσαμε πρόταση νόμου για 751 ευρώ και τη γυρίσαμε και είπατε είναι μαξιμαλιστικό. Όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε 751 ευρώ, αν το κάνουμε 1500, γιατί δεν το κάνουμε 1500. Σε ένα άρθρο και μάλιστα είπε ότι δεν θα είναι υπουργική απόφαση. Δεν θα είναι με υπουργική απόφαση ο ορισμός του κατώτατου μισθού, αλλά δεν θα καταργήσουμε τις συλλογικές συμβάσεις. Και αυτό κάνει. Μα τι λέτε τώρα. Δεν το ξέρετε. Δεν ξέρετε. Άλλη μια φορά ξέρετε. Ψηφίζετε. Τα μισά ξέρετε. Τα μισά. Πείτε μας ψηφίζετε τώρα ένα τέταρτο. Και οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν. Προχωρώ λοιπόν. Αφήστε με γιατί ο κ. Παναγιωτόπουλος ρώτησε εμένα. Έχετε την ευκαιρία να τοποθετηθείτε. Λοιπόν. Από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2017 η αύξηση της μερικής απασχόλησης ήταν 120%. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καν κατώτατο μισθό. Δεύτερον, υπάρχει ένας κόσμος, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι παίρνουν κάτι παραπάνω από τον κατώτατο μισθό. Αυτοί δεν θα δουν τίποτα. Γιατί το παραπάνω που παίρνουν λόγω της καλής θέλησης του εργοδότη, να το πω έτσι, δεν φαίνεται πουθενά. Αυτοί δεν θα πάρουν τίποτα. Δεν υπολογίζεται αυτό ως κατώτατος μισθός. Αυτά να τα λέμε. Και φυσικά, να πούμε και δηλαδή, κάτι άλλο. Εσύ σαν εργοδότης, προφανώς θα ψηφίσουμε όπως οτιδήποτε βάζει ποτέ, έστω και 2 και 5 και 10 ευρώ στην τσέπη. Τι λέτε τώρα, κύριε. Πάλι δεν είσαστε εκεί, πάλι δεν ξέρετε τι ψηφίσατε, δεν μαθαίνετε τι ψηφίζουμε. Γιατί αυτή η βρώμα που βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, το κουκουέ ψηφίζει κατά ή παρών και τελικά φέρνουμε πρακτικά και λέμε μανάτα τα ψηφίσαμε. Δηλαδή, μπερδεύεσαι μερικές φορές. Μπερδεύεσαι. Το έχετε κάνει πάρα πολύ συχνά και το ξέρω επειδή ανήκω και στον χώρο της παιδείας. Ψηφίζουμε υπέρ σε ένα άρθρο ενός νόμου που στον νόμο μπορεί να έχουν ψηφίσει κατά και βγαίνετε τα σιριζοτρόλ και λένε ψηφίσαμε κατά. Προσέξτε και λίγο. Κοίταξε, έχουμε πραξικοπηματικές ενέργειες, τον είπα. Ξεκάθαρα πράγματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στηρίζει και εκφράζει την αλληλεγγύη του στο λαό της Βενεζουέλας, ο οποίος βιώνει την εκμετάλλευση σήμερα και την καπιταλιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Είμαι ξεκάθαρος. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό που λέω. Παρ' όλα αυτά, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος συνάντησε τον πρέσβη της Βενεζουέλας στην Ελλάδα και εξέφρασε εκεί την αλληλεγγύη του. Θεωρούμε ότι ο λαός πρέπει να τα λύνει μόνος τα ζητήματά του και αυτός έχει την ευθύνη, ο λαός, να επιλέξει τον δρόμο και να επιλέξει και την ηγεσία του. Μα εδώ η αντιπολίτευση είναι στη φυλακή σε κατοίκον περιορισμό. Πρώτον, δεύτερον. Τι να λύσει ο λαός. Πρώτον, δεύτερον, να σας πω. Κοιτάξτε, ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν αστικά καθεστώτα, να το πούμε έτσι, τα οποία δεν είναι της αρεσκίας των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων μεγάλων δυνάμεων. Αστικά καθεστώτα, επαναλαμβάνω. Αυτό το ζήτημα το έχουμε αντιμετωπίσει και αλλού και στη γειτονιά μας ακόμα πιο έντονα. Θέλετε να σας μιλήσω για την Ουκρανία, όπου παρενέβη ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, που σήμερα είναι στην Ελλάδα και τότε ήταν στην Ουκρανία, ο κύριος Πάιατ, ο οποίος λύνει και δένει, και επειδή ξεκινήσατε με τη φωτογραφία του κύριου Πάιατ, να πω λοιπόν ότι δεν είναι κάτι τόσο πρωτόγνωρο οι Ηνωμένες Πολιτείες να παρεμβαίνουν και εκεί να δημιουργούν και εσωτερικά ζητήματα στο έδαφος φυσικά προβλημάτων που υπάρχουν στις χώρες αυτές. Ναι, αλλά οφείλω να σας θυμίσω ότι και η μακαρίτισσα η Σοβιετική Ένωση, αλίστου μνήμης καθεστώς, παρενέβαινε για αυτή και παρενέβαινε και πιο θορυβωδός και με μεγαλύτερο δυναμισμό. Τι εννοείτε? Εννοώ την εισβολή. Ναι. Στο Αφγανιστάν. Όχι, την εισβολή στην Τσεχοσλοβακία. Στην Τσεχοσλοβακία είχε ξεκινήσει αντεπανάσταση ήδη. Είχε ξεκινήσει ήδη. Την εισβολή στην Ουγγαρία. Ναι, και για το ίδιο πράγμα. Στο Αφγανιστάν. Ναι, με πράκτορες που ερχόντουσαν από τη Δυτική Γερμανία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να ανατραπεί και αποδείχτηκε ότι αυτοί που ήταν υπέρ των πραξικοπημάτων που πήγε να αντιμετωπίσει ο Σοβιετικός στρατός τότε, τελικά ήταν αυτοί που πανηγύρισαν όταν έπεσε ο σοσιαλισμός. Και τώρα ο λαός. Παρακάντε τον κύριο Παπαδόπουλο να θυμάται τα. Ο λαός των χωρών τα πολύ αυτών που έζησε νιάτα του, γιατί νιάτα είναι ακόμη. Τώρα αλλά νοσταλγεί το σοσιαλισμό. Τον πάτε πολύ πίσω τώρα. Τι να κάνουμε. πάμε πίσω για να πάρουμε φόρα για να κάνουμε το μεγάλο άλμα. Η Πρέσπες ήταν μια συμφωνία, είναι μια συμφωνία η οποία γράφει Made in USA. Είναι διαχειρός ΝΑΤΟ και αυτό είναι το βασικό κατά τη γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μπάζει ακόμα πιο έντονα το ΝΑΤΟ, την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, στη χώρα μας. Μια χώρα η οποία έχει γίνει κυριολεκτικά αμερικανονατοϊκή βάση. Φεύγουν drones,
ανεφοδιάζονται πλοία για να χτυπήσουν στην Συρία, στον πόλεμο που ετοιμάζεται, ήδη τέλος πάντων στις πολεμικές προετοιμασίες. Κοιτάτε τα παιδιά της ΚΝΕ όταν οριμάσουν τι κάνουν στη ζωή τους. Προσέξτε το δεύτερο, αυτό. Τα παιδιά της ΚΝΕ είναι εδώ, μεγαλώνουν, οριμάζουν. Αλέξης Τσίπρας και λοιποί. Συνεχίζω. Έχετε αυτό συνέχεια να, όποτε μιλάω να μου μιλάτε για να μου θυμίσετε τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας το έχει πετάξει αυτό, απεταξάμε το παρελθόν του. Ελάτε. Και μάλιστα πιέζεται πάρα πολύ ο κύριος Τσίπρας όταν μιλάει για το ΚΚΕ και λέει πράγματα τα οποία είναι κυριολεκτικά αλούμπες. Αλούμπες. Του βάζει στο στόμα του πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Κάποιος πρέπει να το προστατεύσει. Λοιπόν. Όχι, δεν στέκουν. Δεν στέκουν. Η κυβέρνηση έχει ευθύνη πέρα από αυτό σαφής, για το γεγονός ότι η συμφωνία των Πρεσπών έχει σπέρματα αλυτρωτισμού.